Νικοπολίδης αλλάζει την μπάλα με τους συμπαίκτες του, είναι τώρα ο Γεωργιάδης, και να ακούσουμε τον Ανδρέα Παλομπαρίνη που βρίσκεται επίσης στον αγωνιστικό χώρο κοντά στον πάγκο των Βέλγων. Ανδρέα. Να πούμε, Γιάννη, για τον Γιόχαν Μπόσκαμπ, ο οποίος ζήτησε από τον παρατηρητή που στην σημερινή βραδιά είναι ο κύριος Φασόλης, ζήτησε να πάει λίγο τις καρέκλες πιο μπροστά για να είναι πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο, να μπορεί να βλέπει καλύτερα. Να δούμε όμως, Ανδρέα, την εξαιρετική ενέργεια από τον Παζέκα και τον γκολ για τον Παναθηναϊκό που πετυχαίνει ο Αλεξούδης. Ένας εξαιρετικός συνδυασμός ανάμεσα στους δύο επιθετικούς. Ήταν ένα Παναθηναϊκός που, επαναλαμβάνουμε, έκανε 4 αλλαγές με την έναρξη του δευτέρου μέρους, αντικαθιστώντας τον Αποστολάκη, τον Καλιτσάκη, τον Μαρίνο τον Ζουνίδη. Για να δούμε εδώ τη φάση όμως. Ο Βαζέκα σε καινή αιστεία το 2-0. Ο Βαζέκα σε καινή αιστεία το 2-0 σε μια φάση που δεν μύριζε γκολ. Ο Δόνης εδώ δέχεται, μάλλον δέχεται τα συγχαρητήρια του Βαζέκα την ώρα που κινήθηκε για να το συγχαρεί για το δεύτερο γκολ. Και αυτό γιατί σε μια στιγμή, βέβαια, για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Βαζέκα, λοιπόν, που έχει πετύχει 10 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα, έχει τον σκόρερ του δεύτερου τέρματος του Παναθηναϊκού σε αυτό το διεθνές φιλικό Άντερλεχτ. Και βέβαια, μην νομίζετε όλα αυτά τα αποτελέσματα μετράνε. Σας είπαμε πιο πριν ότι το παιχνίδι μεταδίδεται από το αντίστοιχο κανάλι στο Βέλγιο. Να δούμε εδώ αυτή τη φάση με τον Βαζέκα που κόβει πίσω. Προσπάθεια για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζεται το σουτ και το γκολ από τον Δόνη. Μια πολύ ωραία φάση. Με τον Χριστοδούλου να επιλέγει τη μεταβίβαση στο από την επέλαση του Βαζέξε πιο δεξιά στο Δόνι. Αυτός είναι γρήγορα την επίθεση, αλλά με αναφασμένο βόλιο. Ο Μποφέν μαζί. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα του Ζέτερμπεργκ και μία ακόμα ευκαιρία για την επίθεση με το Δόνι για το Παναθηναϊκό. Ο Δόνις που σημείωσε το τρίτο γκολ, έχασε ένα ακόμα λίγο μετά. Κάνει μια ξέφρενη κούρσα τώρα, πλασάρει, εκπληκτικό γκολ από Δόνι. Όσοι παρακολουθήσατε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στη Ριζούπολη, χώρο μπροστά και ανοίξει την μπάλα. Χαμηλή θερμοκρασία στο Ολυμπιακό Στάδιο, παρ' όλα αυτά μια βραδιά ιδανική για ποδόσφαιρο. Όταν δεν υπάρχει χιόνι βροχή, το κρύο δεν εμποδίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών σε αυτά τα επίπεδα θερμοκρασίας, βέβαια, που έχουμε σήμερα στην Αθήνα. Μάλλον τους δημιουργεί διάθεση να τρέξουν λίγο παραπάνω στον αγωνιστικό χώρο. Αυτός πάντως που έκοψε τη διάθεση των παιχτών του Παναθηναϊκού ήταν μάλλον ο αντίπαλος στο δεύτερο ημίχρονο. Η Άντερλεχτ, θα το ξαναπώ για μια φορά, θα μπορούσα να σας κουράζω, δεν έκανε τίποτα το ιδιαίτερο. Στην επανάληψη. Και τώρα ο Παναθηναϊκός, ενώ συμπλήρωσαν τα 90 λεπτά, ψάχνει για ένα πέμπτο γκολ. Να δούμε το Δόνι. Κόβει στο Βαζέκα, που στο πάρει την μπάλα, μόλι του την άνεση. Πλασάρι 5-0. Να λοιπόν που πράγματι ψάχνει για ένα πέμπτο γκολ ο Παναθηναϊκός. Ο Δόνις με αυτή την ημίωρο τη συνάντηση οδηγεί την ομάδα του στο 5-0.